Πάμε να δούμε μια θεατρική πρόταση. Τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ είναι απόψε στο θέατρο στη Λάρισα, είναι την Κυριακή στο θέατρο στον Βόλο και στο ενδιάμεσο πηγαίνουν και βορειότερα και νοτιότερα και δυτικότερα και πάει λέγοντας. Φώτη Σπύρος, καλώς τον. Φώτη μου, τι γίνεται? Γεια σου Σωτήρη, τι κάνεις? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην πολύ. Πώς τα σκεφτήκατε τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ? Δηλαδή αυτά είναι της δικής μου γενιάς, δεν είναι για τα σημερινά παιδιά? Κοίτα, είναι όλων των γενιών. Νομίζω όλες έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και τη δική σου και τη δική μου. Αλλά έχουν μεγαλώσει και γενιά Λαρισαίων. Αυτή η παράσταση την είχαμε δημιουργήσει μαζί με τον Δημήτρη τον Καράτζιο στο Μικρό Θέατρο όταν πρώτο άνοιξε. Και είναι μια παράσταση πολλά χρόνια μετά. Έχει κάνει πολύ μεγάλη. Έχει κάνει καριέρα αυτή η παράσταση. Μεγάλη, την έχουν παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν τύχει ηθοποιοί που έρχονται σε οντισιόν που κάνουν για άλλα έργα και βλέπω στο βιογραφικό του ότι έχουν συμμετάσχει στην παράσταση. Και με σκηνοθέτες που δεν τους θυμόμουν, δεν τους ήξερα, γιατί το έχουν ανεβάσει πολλοί σκηνοθέτες αυτό το έργο που το έχουν πάρει. Ελλάδα, Κύπρο. Έχει ταξιδέψει πολύ. Είναι το κείμενο του Παύλου του Μάτιση, η μουσική της Ελένης Καραίδρου. Και βέβαια όλο είναι μέσα σε μια λίμνη. Καταλαβαίνω ότι το έχεις πειράξει εσύ το κείμενο, έτσι? Λίγο, όχι πολύ, γιατί ήταν του Παύλου του Μάτιση. Τι? Τη μέρα, συγγνώμη, δεν άκουσα. Έχετε λίμνη πάνω στη σκηνή? Λίμνη πάνω στη σκηνή με κανονικό νερό και παίζουμε όλα τα παραμύθια μέσα στο νερό και γύρω τι από λες αυτό. Τώρα. Βρεχόμαστε όλοι και οι θεατές. Ποιοι είστε? Ποιοι είστε λοιπόν στη σκηνή? Τέλεια. Είμαι εκτός από μένα. Είναι ο Αλέξανδρος ο Παπάς, είναι ο Γιώργος ο Παπάς, η Εύα η Μπούρα και η Σοφία η Χαραμή. Είναι νέα παιδιά. Έχουμε δέσει μια πολύ καλή θεατρική ομάδα, μια συντροφιά. Και με τον καινούργιο συνεργάτη, συμπαραγωγό, τον Νίκο τον Μάκα, ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο και γίνεται όλο και σημαντικότερο. Είναι πολύ σημαντικό στην Αθήνα. Χρόνια του ξέρει η επαρχία και τώρα τον γνωρίζει καλύτερα και στο θέατρο νομίζω. Έχουμε πολλά σχέδια για να κάνουμε. Έχουμε κάνει. Για να δημιουργήσουμε, νομίζω ότι έχουμε δέσει μια πολύ καλή ομάδα που και προσφέρουμε πολύ ωραίο θέμα για τους μικρούς μας φίλους. Έτσι λοιπόν, είμαστε εδώ στη Λάρισα, σήμερα στο 45, στο θέατρο Αλκαζάρ. Επειδή απευθύνεται σε παιδιά, ξέρεις γιατί επέλεξε τη Λάρισα. Μόλις, μόλις σκοτεινιάσει, 9 παρατέταρτο σήμερα στη Λάρισα, την Κυριακή πάλι την ίδια ώρα, 9 παρατέταρτο το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου. Κάτι έλεγες? Διάλεξα την Λάρισα. Για τη Λάρισα. Την ίδια, ναι. Ένα από του λόγου είσαι γιατί μου φέρνει γούρι. Κανονικά. Δηλαδή, πραγματικά. Να σε καλά, να σε καλά, Φώτη μου, καλή επιτυχία. Εννοείται. Το δικό σου καλή επιτυχία και καλή αρχή για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, γνωρίζω τους Λαρισαίους, γνωρίζω τα παιδιά. Έχω δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Έχω πάρει πολύ μεγάλες χαρές. Έχω δώσει, θεωρώ μαζί με τον Δημήτρη τον Καράτζιο στο Μικρό Θέατρο της Λάρισας, έχω δώσει και έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ευτυχής και ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή την πόλη και κάνω την πρεμιέρα μου. Και στο Βόλο, βέβαια, επίσης ένα πολύ αξιοσημείωτο. Καλή αρχή. Καλή αρχή απόψε. Ευχαριστώ. Αυτό περίμενα να ακούσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Φώτη μου. Γεια ευχαριστώ και πολύ, Σωτήρη. Να είστε καλά. Γεια σας.